πάει αυτός που είναι μόνο εγώ τα σπίρω για αυτούς που είναι και να παίρνουν και να δίνουν. Ναι. Ωραία. Πόσοι είναι. Είναι στο ψηφιακό. Όχι, δεν είναι. Εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον να το σπρώξουμε τώρα να πιάσουμε το δικάσιμο έστω και να μην πιάσουμε. Είναι μερική που κάνει μόνο να δίνει. Αφού έχουμε αναστείλει τις βεβαιώσεις, τουλάχιστον είμαστε. Κύριε συνάδελφοι, το πρώτο θέμα είναι η τροποποίηση του ετήσιου προγράμματο δράση του 2010. Θα ρωτήσω ο κύριο Δήμα. Για το πρώτο θέμα, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, το πρώτο θέμα, συνάδελφοι, αναφέρεται στο ετήσιο πρόγραμμα δράσης όλων των νομικών προσώπων, αθλητικού οργανισμού, ΚΑΠΗ, πνευματικού κέντρου κλπ. Παιδικών σταθμών κλπ. Τι πρέπει να εναρμονίσουμε. Επειδή έχουν παραδρομήσει τα νομικά πρόσωπα, δεν έχουν γράψει στους κωδικούς αριθμούς εξόδων τα ίδια ποσά με τον ψηφιστέντα από το Δημοτικό Συμβούλιο Προϋπολογισμός του έτους 2010, πρέπει να πάρουμε μία απόφαση σύμφωνα με την εισήγησή τους για να εναρμονίσουμε τα ποσά αυτά, διότι υπάρχει πρόβλημα στην έγκριση των προϋπολογισμών. Είναι ένα θέμα που αφορά σε όλα τα νομικά πρόσωπα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα τρεχούμενο. Πρέπει να το ψηφίσουμε, διότι δεν μπορούμε να δουλέψουμε τα νομικά πρόσωπα. Κύριε Συνάδελφε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να διαβάσουμε του κάθε μας τις αποφάσεις. Αφού είναι πανελλήνιο για όλα τα νομικά πρόσωπα. Να ρωτήσω, γιατί δεν τα ενέγραψαν στους προϋπολογισμούς τους. Διότι δεν πρόσεξαν ότι πρέπει να είναι τα ίδια ποσά και ήταν διαφορετικά ποσά. Α, είπε βράσεις διαφορετικά ποσά. Ναι, ναι. Αυτό που λέμε, η έγκριση συνεργασίας και κωδικό. Εντάξει. Κύριε Πορύπη. Κύριε συνάδελφε, ομόφωνα. Όχι, κύριε Λευκό. Δεν είχαμε ψηφίσει το πρόγραμμα του Σουρόκου. Κύριε Λευκό. Όχι, θα ψηφίσουμε το τώρα, γιατί δεν είναι το επιχειρησιακό αυτό, δεν είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Το ετήσιο. Λευκό, κύριο Κρεμέντε, δεύτερο θέμα, γνωμοδότηση και την άδεια δημοτική επιχείρηση χαμηλή όχλη κλειού Αστάκου Γεωργίου Εργαστηρίου εκτυπωτικών δραστηριοτήτων. Είναι τυπικό αυτό, είναι γνωμοδότηση. Θέμα περί εκδήλωση και ψηφιστού και μια συνάντηση και τέτοια κύριε Καλακάκη. Εντάξει, εντάξει, ψηφίστηκε. Εκμίσθωση των αριθμών 2 και 1 καταστημάτων δημοτική αγορά, κ. Παλαιότερη. Επειδή ήταν ο πρόεδρο εδώ των οπόρων πολλών, θα τα ακούσουν οι νομικοί κυρίω να μα διαφωτίσουν. Ο πρόεδρο των οπόρων πολλών, ο κ. Ζαχαρόπουλο, και είπε το εξή. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό και αν είναι νόμιμα παραδεκτό. Και αν είναι νόμιμα παραδεκτό. Λέει σε περίπτωση που τώρα βγαίνει σε δημοπρασία, θα καθοριστούν οι όροι νομίζω τη δημοπρασία από τη Δημαρχία εκεί. Εάν προκύψουν πολύ ενδιαφερόμενοι και υπάρξει το ίδιο μίσθωμα να προτιμηθεί αυτός που το έχει μισθώσει τώρα, δηλαδή να συνεχίσει να το μισθώνει. Αυτή ήταν μια πρόταση που μου την είπε στο διάδρομο. Δεν ξέρω πόσο. Εάν προσφέρουν το ίδιο μισθωμά. Μάλλον, γιατί αν προσφέρει περισσότερο, πώς είναι δυνατόν να μπορέσουμε να το δώσουμε στον ίδιο. Είναι δυνατόν να το δώσουμε στον ίδιο όταν ο άλλος προσφέρει ο ένας 200 και ο άλλος 300. Δεν είναι στον χώρο της δημοκρασίας, αυτό το πράγμα που δεν μπορεί να γίνει. Ναι, να μπει στον. Αυτό ζήτησε. Να πει. Αυτό ζήτησε κύριε Δημητρόπουλο. Να μπει ω όρο. Αλλά δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει ένα τέτοιο όρο. Πλήρωσε μετά, άμα συμφωνούμε και εσά για το θέμα.
Λοιπόν,